Έχουμε σκέφτομαι σήμερα το Δήμο της Καλαμαριάς αυτήν την ξεχωριστή μέρα, μια ημέρα μνήμης, όπως είπες, που θυμόμαστε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κατατρεγμένοι ήρθαν και σε αυτήν την πόλη, την έκτισαν με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα και όπως πολύ σωστά είπες, θυμάμαι τη μνήμη τους, όχι μόνο συνεχίζοντας τον αγώνα για ιστορική δικαίωση, αλλά βάζοντας και εμείς ένα λιθαράκι για τη συνολική πρόοδο του τόπου και βέβαια εσύ για τη συνολική πρόοδο της πόλης. Έχουμε μια νέα δημοτική αρχή στο Δήμο Καλαμαριάς και πιστεύω ότι ένας άνεμος αισιοδοξίας νέει συνολικά στην πόλη. Και εμείς ως κεντρικό κράτος είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, να κάνουμε μια λογική κατανομή αρμοδιοτήτων, ποια είναι τα έργα τα οποία αφορούν την κεντρική κυβέρνηση, την περιφέρεια, φορείς όπως το υπερταμείο και οι ελεγχόμενες από αυτό ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, να δημιουργήσουμε νέες δουλειές και βέβαια σε ένα Δήμο με τόση μεγάλη ομορφιά που αποτελεί φυσική συνέχεια του παράκτη μετόπου της Θεσσαλονίκης, να μπορέσουμε ακόμα πιο ουσιαστικά να ανοίξουμε την πόλη προς την θάλασσα. Έχουμε στη διάθεσή μας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει εργαλεία όπως το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο και ζητάμε από τους Δήμους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καταθέτοντας όριμες και εφαρμόσιμες προτάσεις και βέβαια συνολικά ως κυβέρνηση, καθώς πια αφήνουμε πίσω μας την πανδημία και μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση ανάπτυξης, διαθέτουμε και εμείς κεντρικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να βοηθήσουμε και να παρέμβουμε σε κεντρικές υποδομές. Το έχουμε κάνει εξάλλου κατά χώρο στην πόλη, στο Μητροπολιτικό Συντρόφιμο της Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και τα ειδικά ζητήματα και τις ειδικές προκλήσεις που έχει ο Δήμος Καλαμαριάς. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και πάλι για την επίσκεψή μου αυτήν την συμβολική ημέρα και για την θερμή υποδοχή, ειδικά από τα ποντιακά σωματεία, τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι και πολλά και δραστήρια εδώ πέρα στη Καλαμαριά. Είναι πολύ όμορφο, κυρίως όταν βλέπουμε νέα παιδιά με τις παραδοσιακές φορεσιές να κρατάνε ζωντανά τα ήθη και τα αίσθημα του τόπου τους. Να δίνει και αυτό μια αίσθηση ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, την οποία οφείλουμε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε. Οπότε και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.